Εμείς όταν λάβαμε τις αποφάσεις μας στα όργανά μας αντελεία να μην κατέβουμε στις αυτές τις εκλογές, είπαμε ότι διατηρούμε ίσες αποστάσεις από όλα τα κόμματα, καμία διάκριση, δεν θα υποστηρίξουμε κανέναν. Όσοι από τα μέλη μας ή μάλλον από τους υποψηφίους μας, τους πολιτευτές μας, εκδήλωσαν δημόσια κάποια διάθεση υπέρ κάποιου, όπως η κυρία Γιαννή εχθές το βράδυ έγινε, η τελευταία διαγραφή ήταν χθες το βράδυ στις 10 η ώρα που εκδήλωσε διάθεση υπέρ κάποιου υποψηφίου της Νέας Δημοκρατίας, την διαγράψαμε χθες το βράδυ. Άρα δηλαδή το κρατήσαμε αυτό. Λοιπόν, και διαγράψαν και άλλοι που τώρα δεν είναι το ερώτημά μας, αλλά σας είπα ότι η τελευταία διαγραφή έγινε χθες το βράδυ. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάω να πάω να ψηφίσω, φτάνω στο εκλογικό κέντρο πάνω στο λύκειο της Στυλίδας. Εκεί είναι οι εκλογικοί αντιπρόσωποι των περισσότερων κομμάτων, με τους οποίους αστειεύομαι. Τι έγινε Δημήτρη, τι έγινε Φίλε, τι έγινε το ένα, το άλλο. Και ψηφίζω και φεύγοντας βλέπω, δεν τον είχα δει πριν, τον εκλογικό αντιπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Λαμπρούτσο, και του λέω αυτό λέξη. Σύντροφε, τι έγινε, πώς τα βλέπεις τα πράγματα σήμερα? Και αυτομάτως, σαν να τον έπαθε κάτι ηλεκτροσόκ, με αποθεί χτυπώντας με στο χέρι και προκαλώντας μου σωματική βλάβη, ελαφρά σωματική βλάβη, και μου λέει φύγε από εδώ ρε, και με βρίζει. Ευτυχώς είναι μπροστά τρεις αστυνομικοί και στο άμεσο δευτερόλεπτο τους φωνάζω και τους λέω κοιτάξτε το χέρι μου. Φαινόταν, ήταν μπλαβισμένο, και πήγαμε και δίπλα στο κέντρο υγείας και πήραμε την ιατρική γνωμάτευση. Κατόπιν του έκανα μήνυση, όπως είναι φυσιολογικό, διότι δεν μπορεί κάποιος τον οποιονδήποτε να του φέρετε με αυτόν τον τρόπο, και όταν αυτός είναι και ο δήμαρχος της πόλης, έτσι. Και μου έκανε και εκείνος μήνυση, ψευδέστατη, λέγοντας, υποστηρίζοντας, γράφοντας ότι εκεί που καθόταν πήγα και του άστραψα ένα χαστούκι. Δεν έχει βεβαίως ιατρική γνωμάτευση που να φαίνεται χαστούκι, γιατί αν κάποιος φάει χαστούκι, αυτό γράφει κάπως. Λοιπόν, δεν έχει κανέναν μάρτυρα, γιατί υπήρχε κόσμος. Είχε κόσμο εκεί. Βεβαίως. Είχε κόσμο. Εγώ καλό μάρτυρες. Καλό τον κύριο Λαθούρη, ας πούμε, που είναι υποψήφιος βουλευτής με το ποτάμι. Θα τον καλέσω μάρτυρα, γιατί μας βλέπανε που το είδαν το περιστατικό, άνθρωποι αυτό το περιστατικό, ότι με απόθησε. Δηλαδή, εγώ του μίλησα, του λέω τι έγινε έτσι. Και με απόθησε, μου χτύπησε το χέρι και αυτά που μου είπε. Ενδεχομένως να μην άκουσαν αυτά που μου είπε, αλλά το ότι με απόθησε το είδανε. Χαστούκι δεν είδε κανένας. Έτσι, και υπήρχε πολλής κόσμος. Τώρα από εκεί και πέρα. Υπάρχει με το ΣΥΡΙΖΑ μια αντιπαλότητα γενικώς ή είναι μεμονωμένο το περιστατικό? Όχι, δεν υπάρχει καμία αντιπαλότητα. Εμείς τηρήσαμε με θρησκευτική ευλάβεια τη δέσμευσή μας ότι δεν θα, επειδή δεν κατεβαίνουμε στις εκλογές, είναι αντιδεοντολογικό να πούμε υπέρ ή κατά κάποιου. Το τηρήσαμε, και αυτό ζητάω από το ΣΥΡΙΖΑ επισήμως, με τη θεσμική μου ιδιότητα, σαν δήμαρχος της Στυλίδας, σαν πρόεδρος της Στελίας, αλλά και σαν απλός πολίτης, ζητάω να μου ζητήσει συγγνώμη επίσημα ο ΣΥΡΙΖΑ για τη συμπεριφορά, γιατί αν αυτοί έχουν 30%, 35%, 38%, 40% πόσο έχουν, εμείς με το 1,5%, με το 1,7% δεν έχουμε το δικαίωμα να τους καλημερίζουμε.